Πάμε. Πάμε στο πολιτικό σκηνικό να τα συζητήσουμε όλα με τον Σπύρο Σουρμελίδη, διευθυντή της Αυγής. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Σπύρο. Πώς είσαι? Κανονικά πρέπει να ρωτάμε, άμα αντέχεις ακόμα, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Εντάξει, έχω βγάλει και σε εκλογές, καλά είναι, δεν είναι. Να σου πω κάτι για ευρωεκλογές. Έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι άλλες ευρωεκλογές που δεν συνοδευόντουσαν με εθνικές ή με περιφερειακές κάλπες, έτσι? Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχουν ενδιαφέρον γιατί γίνονται με ένα χρόνο μετά από εθνικές εκλογές. Θεωρητικά οι επόμενες εκλογές είναι μακριά. Ποτέ όμως δεν πρέπει να λες ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις, ναι, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον είναι μακριά οι επόμενες εκλογές. Και αυτό που θέλουμε, που περιμένουμε να δούμε, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την αποχή, είναι πώς θα εκφραστεί η δυσκολία, η δυσαρέσκεια, το μήνυμα προς την κυβέρνηση πρώτα για τα όσα συμβαίνουν, πρωτίστως για τη λεγόμενη καθημερινότητα που όμως είναι η ζωή μας, δηλαδή ακρίβεια, στοκέρδια, αλλά και το θέμα του σεβασμού της οικογένειας και του κράτους δικαίου, δηλαδή που συμβολίζεται πρωτίστως από τα Τέμπη. Όπως θέλουμε να δούμε βεβαίως και τον βαθμό μη ελπίδας του πληθυσμού. Θέλουμε να δούμε δηλαδή αν υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας που δεν ελπίζουν σε κάτι, θα διαφορήσουν, θα πούνε επειδή δεν ελπίζω κάπου, θα κάτσω σπίτι μου. Ναι. Ή θα εκφράσω με κάποιο τρόπο αυτή μου την διάθεση. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ζητήματα με τα οικονομικά τους, δεν έχουν ζητήματα με την ακρίβεια ή δεν δυσκολεύονται. Όλοι αυτοί έχουν ζητήματα. Το ζήτημα είναι γιατί δεν βλέπουν τον εαυτό τους κάπου για να τους προκαλέσει ή να τους φανεί καλή λύση να πάνε στην κάλπη. Αυτό είναι το στοίχημα για τα κόμματα. Πρώτα είναι η κυβέρνηση, που επικαλείται τη σταθερότητα και το ότι θα προχωρήσουν στον ίδιο σταθερό και κανονικό δρόμο. Αν δεν το βλέπουν αυτό, δεν το βλέπουν και πρέπει να το αποδείξει η κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει για την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση πρώτα, που πρέπει να επιστρέψει στο ρόλο, ένα ισχυρό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από την ΙΤΑ του 23. Πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το πρόγραμμα και από τις θέσεις πώς εκφράστηκαν και πώς εκφράζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναλώνεται πλέον σε εσωτερικές διαμάχες ή σε συζητήσεις περί γενικώς και ορίστως ιδεολογικές, αλλά για την οικονομία, για την ακρίβεια, για το κοινωνικό κράτος, για την επανασύνταξη του κοινωνικού κράτους, για το κράτος δικαίου. Αυτά είναι που ενδιαφέρουν. Ναι, και ενώ το είχε καταφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχαν καταφέρει και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κρατήσουν στην ατζέντα την ακρίβεια και την υγεία, άλλα κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή ήταν μια εκλογική μάχη, μια εκλογική περίοδος που συζητάγαμε πράγματα που είχαν σχέση με την ουσία, που δεν το είχαμε στις εθνικές εκλογές. Η επιλογή του κυρίου Κασελάκη να βάλει την περιουσιακή του κατάσταση στη μέση άλλαξε την ατζέντα ξαφνικά, ρε Σπύρο. Η επιλογή του κυρίου Κασελάκη ήταν η υποχρέωσή του, διότι πέρα από το ότι ο ίδιος είχε πει ότι εγώ θα παρουσιάσω, αλλά ήταν η μεγάλη πίεση που ασκήθηκε ένα καινούριο πρόσωπο από ένα σημείο και ως ένα σημείο μάλλον έχει τη λογική του, διότι ο κύριος Κασελάκης, μην ξεχνάμε ότι είναι 9 μήνες, έτρεξε ο ίδιος να πει ποιος είναι, πώς ζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε 9 μήνες, δεν νομίζουμε ότι άλλος πολιτικός έχει αποκαλυφθεί τόσο πολύ όσο ο κύριος Κασελάκης και αισθάνθηκε την υποχρέωση και καλώς έκανε να το κάνει. Τώρα είναι το ζήτημα γιατί δεν έδωσε το πώς θα ανέστησε πριν το Πάσχα, τα περιουσιακά στοιχεία πριν το Πάσχα, γιατί το έδωσε τόσο κοντά. Απεδείχθηκε τις τελευταίες ώρες ότι όποτε και να το έδινε ήταν έτοιμη μία μηχανή που θα συζητούσε μόνο αυτό. Μα ακριβώς επειδή είναι... λοιπόν, ήταν βέβαιο αυτό. Πριν από ένα μήνα, ναι. Και πριν από ένα μήνα να το είχε κάνει, ένα μήνα θα συζητάγαμε γι' αυτό. Ναι. Το ερώτημα άλλο, είναι... μην ξεχνάμε... Ναι, λέω ότι μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος της κυβερνητικής τακτικής ήταν αρνητικό. Το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, ναι, η συμπεριφορά του κυρίου Κασελάκη, η απολυτική συμπεριφορά του κυρίου Κασελάκη, το lifestyle του κυρίου Κασελάκη, όλα αυτά.
Ναι, είχε προσωποποιηθεί λίγο η κόντρα. Δεν ήταν τόσο ιδεολογική. Ήταν ευθεία επίθεση στο πρόσωπο. Μόνο δημοψήφισμα δεν ζήτησα να γίνει για τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν κατάλαβαν ότι όλο αυτό έχει ένα όριο, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τι πετυχαίνει, είναι και η ατζέντα, κυρίως από μια κυβέρνηση που έχει δυνατό επικοινωνιακό εργαλείο, και το ξέρουμε αυτό, έχει δυνατά επικοινωνιακά εργαλεία, η ατζέντα είναι αμφίδρομη. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Να ρωτήσω λίγο, απλά το ερώτημα είναι, αν όλο αυτό βοηθάει τους πολίτες κάπου, δηλαδή για ποιο λόγο να αφορά τον πολίτη, ποιος από τους δύο είναι πιο πλούσιος και για το πόθεν αίσθηση του δύο μέρες πριν από τις εκλογές και πόσο τελικά ενισχύεται, αφήστε με ολόκληρο, λεπτάκι, πόσο τελικά ενισχύεται η αποχή, γιατί ναι. Φαίνεται ότι όλο αυτό αποκρούει αντί να φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους κάλπες. Πολύ λογικά. Αλλά το θέμα δεν είναι να αποδειχθεί ποιος είναι πιο πλούσιος, το θέμα είναι ότι ο ένας, ο οποίος είναι ο Πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση, ναι μεν έχει καταθέσει χρόνια, καταθέτει πόθεν έσχες, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει το έσχες γενικώς για όλους. Ελέγχθηκα σου λέει όμως, Σπυρό, ελέγχθηκα. Ναι. Αρχιοθετήθηκα, τελείωσα. Και έχει ένα ολόκληρο σύστημα που έπεσε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα, δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ ούτε ένα δολάριο στην Ελλάδα, δεν κούνησε εταιρείες από εδώ να τσιπάει εκεί, δεν υπάρχει. Ήταν ένας άνθρωπος έξω από την Ελλάδα. Ήταν έξω από την Ελλάδα. Ναι. Επομένως, γίνεται μια φασαρία και του λένε δείξε μας τα πουκάμισά σου, τα παντελόνια σου, τα παπούτσια σου, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να κρατάμε όσα θέλουμε, να τα κρατάμε όπως θέλουμε, να τα κρατάμε και να ανεχόμαστε όπως θέλουμε. Αυτή η συζήτηση θέλω να πω. Ναι. Ότι δεν ήταν ποιος είναι πιο πλούσιος. Η συζήτηση είναι, κύριε Κασελάκη, ήταν από την άλλη πλευρά. Με ποιο δικαίωμα φανείς εδώ και ποιος είσαι εσύ, ποιος νομίζεις ότι είσαι. Στο βάθος της ημέρας, αν δούμε και έρχεται ένας άνθρωπος απόδημος, επειδή γίνεται και μεγάλη συζήτηση για τους απόδημους και τα παιδιά μας και να το κλάμα που είναι έξω και να γυρίσουν. Τι φανταζόμαστε όταν βλέπει ένας άνθρωπος που έχει μια πορεία χ έξω, θα θέλει να μπλέξει με τα ελληνικά πράγματα. Ήρθε ένας άνθρωπος που δεν έχει βγάλει δολάριο και ευρώ ούτε δραχμή εδώ, ποτέ. Ναι. Σωστό. Και λέει, ωραία, θα σας πω ότι έχω 10 φράγκα και ήρθα απ' έξω. Και του λένε, έλα εδώ τώρα μάγκα μου να δεις τι είναι στη Βερίκοκο. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα και είναι Βαλκάνια. Λοιπόν, αυτό είναι το βάθος της ουσίας. Και το ίδιο γινόταν και πέρυσι και πρόπερσι. Όταν εμφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα πολιτικά πράγματα σε μεγάλες θέσεις, τι είπανε, ποιοι είστε εσείς και πώς τολμάτε. Έχει πει ο κύριος Βορύδης πρέπει να κάνουμε τα πάντα να μην ξαναδιοικήσει αριστερά. Αλήθεια. Ναι. Το έχει πει και ο κύριος Τασούλας. Και δυστυχώς. Αυτό είναι το μήνυμα. Δυστυχώς φαίνεται ότι πετυχαίνουν και το στόχο, έτσι. Δηλαδή να αποδομηθεί αριστερά, να. Όλο αυτό. Εγώ δεν λέω ότι το 23 ειδικά δεν το πέτυχαν, με όσες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για το μείον 23 ναι. Το 17. Και τώρα ένα από τα στοιχήματα. Μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να επανακάμψει και να αποκτήσει τη θέση που πρέπει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Προφανώς. Και επειδή όμως είναι αρχηγός ο κ. Κασελάκης, είναι και αυτός υποχρεωμένος να πει ποιος είναι και το έκανε. Σωστό. Ο άνθρωπος όσο περισσότερο μπορούσε, με όποια παρατυπία να την πούμε και αυτή που την παραδέχτηκε, το κάνει και το κάνει συνεχώς. Μάλιστα. Είμαι αυτός. Θέλω να με γνωρίσετε. Πώς ζω, τι έκανα, τι έβγαλα, τι δεν έβγαλα. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε πολύ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ώρες για σένα που έχει πολύ τρέξιμο για την εφημερίδα. Περιμένουμε να διαβάσουμε την Αυγή με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.